Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Απλά έπεσε μια πορεία ο Γιαννούλης. Χώθηκε από τα στενά λίγο και εδώ τα στενά είναι πολύ ευρύχωρα. Δευτέρα βράδυ, τι μπορεί να έχει πάνω στην Εγνατία? Τι είχε? Δεν ούτε ξέρω. Είχε πορεία, άκουγα εγώ. Πορεία ποιοι? Το πάμε νομίζω. Το πάμε. Ναι. Ακόμα υπάρχουν αυτοί. Πάω κάθε μέρα. Έτσι, επειδή μένεις στα κατσίβα τέτοια. Υπάρχουν. Μια χαρά υπάρχουν. Είναι δυνατό. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ πέρα. Κλείσε το κινητό σου. Τι να κάνω, φίλε, έρχονται από εδώ. Ο ποιος, ο Μολέδος είναι? Ο Μολέδος τι έγινε? Ψάχνουν τώρα να δουν πώς θα κάνουν. Εισιτήριο, να έρθει. Με ποια πτήση έρχεται? Με την 5-12. Να πω την άδερφη μου να κανονίσει. Από Καζακστάν. Φίλε, μην το γελάς. Όχι, αλήθεια, πού είναι ο Μολέδος? Ο Μολέδος στην Αθήνα. Stand by με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού. Ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ πού είναι? Πηγαίνω, έρχεται. Πήγε. Στο μεταξύ βιάστηκαν κάποιοι επειδή έτρωγε με την Λίκη για την κέντα που έκανε. Ναι. Εμένα βέβαια, μεγάλη, δεν... πιο διακριτική. Ναι. Προσπάθησαν να τον καλύψουν, ναι. Να πούνε ότι με ενέργειες του Μίχελ έγινε αυτό. Γρήγορα. Όποιος τον πάρει γρήγορα, το στείλουμε καρδούλα. Το στείλουμε καρδούλα, όχι like. Καρδούλα και ανέβασαν οι καημένοι και τελείωσε το θέμα με ενέργειες και έχουν περάσει 5 μέρες και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τέλος πάντων, θα γίνει μεταγραφή γιατί και οι τρεις θέλουν να γίνει. Συγγνώμη, πότε λήγουν οι μεταγραφές? 31 Γενάρη, κανένα. Εντάξει, ρε, έχουμε χρόνο. Έχουμε 16 μέρες. Ναι, ρε, θέλω να τελειώσει για να πας και πάρουν κανένα φόρο. Με να δώσουν τα αργά μου. Θα τα στόπερ, κουτσά στραβά και εσύ παίζεις στόπερ. Ρε το Μολέδο. Ξέρεις ότι όπου πάω μου λέει, με ρωτάνε. Ο Κρόκας τον έκλεισε το Μολέδο? Λέω ναι, λέω, αυτός είναι, ειδικός είναι, λέω. Από την αρχή, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, είχαμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Εκτός από ένα μάτς. Αυτό που έπαιξες εσύ, Γιάννη. Αυτό που έπαιξα εγώ, ρε. Τι έγινε? Κάτι πρέπει να γίνει τώρα, δεν ξέρω. Πρέπει να αλλάξω θέση. Όπως είπα, Οκτώβριο, τι θα παίξεις, Playmaker? Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να αλλάξω θέση. Τι παίζεις τώρα, στο πέντε είσαι? Είμαι 4-5 Playmaker. Είσαι δηλαδή ο παίκτης που παίρνει την μπάλα και σπάει έξω. Ναι, 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 ναι. Το πιο εύκολο πράγμα του πλανήτη. Άσχετος. Ω, άσχετος. Είναι, να βγω τον ελεύθερο παίκτη. Εγκέφαλο χρειάζεται. Ναι, τι εύκολο πράγμα είναι. Όχι, στην Ελλάδα. Να σε μαρκάρουν τρία άτομα. Να με μαρκάρουν. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ήξερα που θα τη δώσω πριν την πάρω. Καλά, αυτό εννοείται ότι το ξέρω. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό έχει σημασία στον αθλητισμό. Και στο ποδόσφαιρο είναι έτσι. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση. Όταν θα όταν έχει την μπάλα, την κλωτσάτε όπου μπουμ, μπαμ, όπου να είναι. Όπου να είναι. Τα back, τα αριστερό και το δεξί, το back, μόλις έχει την μπάλα, είναι καρατιά. Μύτο, μύτο. Το πρώτο κοντρόλ, το πώς θα το κάνεις, έχει τεράστια σημασία. Κάνεις κοντρόλ και τρως μπινιλίκι από όλο το τέτοιο. Γιατί οι αμυντικοί δεν κάνουν καλό κοντρόλ. Έτσι, σκέψου το λίγο. Οι αμυντικοί δεν έχουν πίεση. Τα δύσκολα κοντρόλ είναι στη ζώνη που αμήνει το αντίπαλο. Δίπλα μου θα μάθεις πολλά, φίλε. Τι να μάθω. Εγώ ξέρω από τον Τάφη που με έλεγε, το λέω πόσο δύσκολο είναι το ποδόσφαιρο. Λέει, αδερφέ, όταν έχει την μπάλα την κλωτσάς και όπου πάει. Αλλά μπροστά μπροστά. Γι' αυτό κουράστηκε στην Μπενφίκα και γύρισε λίγο. Δεν είχε καλά καφενεία εκεί. Δεν είχε. Τι πάρα μεγάλη. Δεν το πίστευω ίδιος. Έχεις δει τη φωτογραφία της παρουσίασης του Τάφη στην Μπενφίκα? Είναι σαν να τον βάλανε, θα τον κολλήσανε τη φωτογραφία μετά. Μετά. Ναι, σαν να, δηλαδή, είναι μια οντότητα που υπάρχει για κάποιον άσχετο λόγο εκεί. Δηλαδή, σαν να ήταν ο ηχολήπτης και τον τράβηξε μαζί με τους άλλους. Δεν ήξερε. Από το θυμάμαι που πήγε εδώ, μας ζάλιζε. Κορόιδευε να δεις όλους εκεί στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άσχετοι και τέτοια μένα θέλουν και τέτοια. Ωραίος παίκτης. Ο Ντάφη. Ο Ντάφη. Για κάποιο διάστημα ήταν πολύ ωραίος παίκτης. Αυτόν τον έφαγε η κλίκα του Άντζα. Η κλίκα του Άντζα, ρε φίλε. Φέρα, η πιο soft κλίκα της ιστορίας. Όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Μόλις μου το είπε. Δείξτε μου φωτογραφία, γιατί δεν ήξερα ποιος ήταν. Και μόνο από τη φωτογραφία που μου έδειξε κάπως, ξέρω εγώ. Λέω από αυτόν. Δύο τριαντριώτικες γονατιές και τελείωσε το λέω. Δεν ξανασηκώνεται. Ο Ντάφε μου πού ήταν, Ξάνθη, δεν είναι. Δράμα. Δεν είναι. Όχι, στη Δράμα έπαιζε. Μήπως είναι για το Σκαβάλιο Ξανθιώτης, κάτι μην το ζήσει. Από την Ξάνθη ξεκίνησε, ρε.
Ξάνθη ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Δόξα τώρα μου πότε πήγε. Μετά. Όταν με τον Άντζα. Και ο Άντζας δεν πήγε εκεί. Ο Άντζας πήγε στη Δράμα μετά τον Ολυμπιακό. Τότε. Γιατί? Που έγινε διάφορα. Τι έγινε, η άλλη κλίκα. Τον έφαγε κλίκα του Ελευθερόπουλου. Έτσι είναι αυτό, φίλε. Η μικρή φίλε, κλίκα, έτσι είναι. Δε, η μεγάλη κλίκα τρώει τη μικρή. Βέβαια. Ωραία, εσένα δεν ήταν κλίκα κανένας. Από μικρούλης ήμουν. Ναι, ναι, για λίγο. Τα ξεκινάγαμε αυτά. Ναι. Αυτό με τις κλίκες, να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μου. Ξέρεις, η κλίκα, δεν ξέρω πώς, δεν υπάρχει σαν, σαν λέξη. Τι κλίκα, ρε φίλε. Είμαστε παρέα. Πιο πολύ ταιριάζαμε. Εγώ αυτός, αυτός και αυτός. Ναι. Να μην λέμε ονόματα. Ωραία, και πώς τρώγατε ένα προπονητή. Δεν τρώγαμε προπονητή. Τι δεν τρώγαμε προπονητή. Προπονητή δεν τρώσουμε, ρε. Αφού έτσι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ξέρει. Ένας προπονητής έφυγε γιατί μίλαγε πολύ. Εκτός ομάδος. Εκτός ομάδος. Εκτός ομάδος. Και εκνευριστήκατε. Έκανε τη μαγιά και είπε τον πρόεδρο ή εγώ ή αυτός. Κάτσε να φανταστώ ποιος είναι. Όχι, δεν χρειάζεται να φανταστείς. Και με πήραν τηλέφωνο το βράδυ και του λέω ναι, πρόεδρε, ναι. Οκ. Okay. Ή εγώ ή αυτός το λέω. Την άλλη μέρα το πρωί χαιρετάει όλοι. Χαιρετάει 11 παίχτες. Εκτός από μένα. Και τον Άγγελο του Μιχόπουλου. Όλοι οι άλλοι, χαιρετούρα και φιλιά, θα τα ξαναπούμε για τέτοια. Τον πήρας που πήγαινε Χαλκιδική. Πότε πήγε Χαλκιδική? Του καλοκαίρι, ρε φίλε. Του καλοκαίρι, το καλοκαίρι ναι, τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, προετοιμασία εκεί, Αύγουστο. Α, ναι, είχε μεγάλο κενό. Αλλά εθνική, δεν είχες. Εθνική δεν είχες. Είχα εθνική, αλλά νομίζω εκείνο το καλοκαίρι δεν είχαμε εθνική. Και τον πήρε ένας Ρουφιάνος τηλέφωνο. Πολιτός του. Ναι, ρε. Δεν τα μάθω, ρε. Για ανούλησης. Εγώ αργόρα τα μάθω αυτά. Δεν το ψάχνω βασικά. Όχι, ούτε εγώ. Καλά, δεν τα... Πού να ξέρω εγώ ποιος το είπε, τι το είπε. Όχι, πρέπει να βρεις και τον Μπρίζα. Τον βρήκα, ρε. Και τον Μπρίζα βρήκες. Ποιος τον Μπρίζωσε. Καλά, εννοείται. Και. Και κάποια στιγμή γύρισε ο τροχός. Α, σου ήρθε. Σου ήρθε στο δεξί. Τι στο αριστερό μου ήρθε, δεν μου ήρθε στο δεξί. Στο αριστερό σου ήρθε. Στο κακό. Αυτό που έχω μόνο για το παράθυρο. Α, είναι τσούμπαλο αυτό. Στο αριστερό έχει... χέρι, ναι, ρε. Το φλάσ για το παράθυρο. Με είχα λίγο καλύτερο αριστερό, NBA. Εγώ είμαι αριστερό χέρι και βαλώ με το δεξί. Όχι, NBA. Θα είμαι σαν όμαλο. Όπω το λέω, δεν μιλάω μόνο. Γράψει με το αριστερό. Και παίζω μπάσκετ με το δεξί. Πώς το... Βάλε ένα τραγούδι, ρε Μπίλη, τώρα μόλις θα βάζεις αυτά. Βάλε παλαμάκια, βάλε αυτά. Αυτό θα άκουλε. Παίζω μπάσκετ, λέμε το δεξί. Το δεξί. Ποιο μπάσκετ παίζει, αδερφέ, ποιο, τι παίζεις. Αυτό που σουτάρει είναι το δεξί. Τώρα δεν είμαι και ο Ρέτζι Μίλλερ. Οκ. Okay. Να το δεχτώ. Oh my god. Ναι, oh my god. Oh my... OMG. Αλλά. Με το δεξί σουτάρω. Και... Μπαίνουν, δοκίμασαι με το αριστερό. Μήπως είσαι πιο εύστοχος. Σε ποιος άλλαξε χέρια. Θα σου πω, Πεδουλάκης. Πεδουλάκης, ρε φίλε. Ναι. Φαντάσου. Σουτάει την πρώτη με τη δεξί, παίζει Περιστέρι πριν την τελευταία του χρονιά. Και τη δεύτερη βολή. Ναι, και Περιστεριώτης είναι. Ναι. Και τελευταία χρόνια παίξει το Περιστέρι. Και, με τα, και τη δεύτερη βολή με το αριστερό. Να βλέπεις τους μαύρους. Γιατί ξέρεις, πάντα κοιτάς με ποιο χέρι σουτάρει ο, ναι, ο αυτός. Γιατί άμα σουτάρει με το δεξί, συνήθως η μπάλα. Πάει αντίθετα. Τέλος πάντων, πού να τα ξέρει αυτά. Όχι, εξήγησε στον κόσμο, εγώ τα ξέρω όλα. Ξέρει ότι υπάρχουν πολλές προπονήσεις που οι υψηλοί κάθονται και παρακολουθούν τους κοντούς όταν σουτάρουν από μακριά. Ναι. Αυτό το έχει ξανακούσει. Όχι. Ωραία, ας πούμε ο Πρέλεβιτς. Επειδή πάντα πάταγε δυνατά και έκανε. Μόνο εκεί. Ναι. Τα δίνε. Πάταγε, έκανε δυνατό jump shoot πολύ ψηλό. Είχε περισσότερη δύναμη. Άρα η μπάλα πήγαινε στο πίσω μέρος του στεφάνι, άμα δεν έμπαινε. Ναι. Οπότε η μπάλα πήγαινε ψηλά, αλλά κοντά στη στεφάνη. Ναι, άρα κάνανε εκεί το πρώτο. Άρα ορμάγαμε κοντά στο, ναι, καλάθι. Ξέρω εγώ, ο Μπουντούρης, επειδή την πέταγε χωρίς καμπύλη, τώρα σου λέω τυχαία. Ναι. Χτύπαγε μπροστά και πήγαινε. Να πάει στα 3 μέτρα, ναι. Τι και ευνηδιασμό κάνανε οι άλλοι. Ναι. Έπρεπε να προσέχουμε. Εμένα μην ανησυχείς. Δεν αγχώνομαι. Δεν χτυπάει πουθενά. Έμπολ. Πλάγια είναι σένα. Ναι, ναι. Μην αγχώνεσαι με τίποτα. Ναι, άλλα τέτοια. Πολλά τέτοια. Ναι.
Αφού όταν δεν μπορούσα να κάνω προπόνηση, πήρα και ένα κότσο, θέλω να δω πώς σου τα. Ωραίο αυτό. Ωραία. Ναι, και εγώ θέλω να δω. Εγώ θα πάω να του πω, θέλω να δω πώς γράφει. Αλλά σε ποιον το πω. Σε ποιον να το πεις. Αφού εσύ υπεργράφεις, δεν γράφεις. Χθες φίλε, μια μισή ώρα τελείωσε. Κι εγώ. Συνάδελφοι και με φάρε. Τι ωραία, γελάμε. Δεν γελάμε, θέλω να πω τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα ότι τα αγγλικά μου, αδερφέ, είμαι I'm from Canada. Τι λες ότι δεν μιλάω καλά, ελληνικά δεν μιλάω καλά. Αγγλικά μια χαρά τα καλώ. Ελληνικά μια χαρά μιλάς φίλε, άστο. Τώρα μην με φτιάχνεις, τώρα μια χαρά τα γράφω, τώρα μια φορά και μια χαρά τα λέω. Μια χαρά τα λες. Εγώ σε σχέση με τότε που σου είχα ακούσει, η βελτίωσή του είναι τεράστια. Κάνω ατομικές. Κάνω ατομικές, εννοείται. Σαν τους τραγουδίστες. Αύριο έχει μπάσκετ. Ναι. Μεγάλο παιχνίδι, φίλε. Πάω ξαλών. Κοίταξε, φίλε, η ομάδα προχθές. Μία ένσταση μόνο. Μία παρατήρηση, ένσταση εντελώς φιλική, εντελώς όλα τα πάντα. Στον coach ότι. Επειδή έχω παίξει με μεγάλες ομάδες. Έχω παίξει εναντίον μεγάλες ομάδες αυτό. Όταν είναι να παίξει ένα παιχνίδι εναντίον μια ομάδα που είναι Πανιώνιος αυτή τη στιγμή που έχει μόνο μία νίκη σε 15 παιχνίδια, δεν ξέρω. Πάντα οι μεγάλες ομάδες ξεκινάνε με την πεντάδα τους. Μα το κάνει συνεχώς αυτό, με άλλη πεντάδα ξεκινάει. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή να είναι στάνταρ η πρώτη πεντάδα. Δηλαδή Παναθηναϊκός. Ο Μπράντουιτς, Διαμαντίδης, έπαιξε 500 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Στα 350, στα 390 ήταν βασικός. Πρέπει να έχει πρόβλημα να μην παίζει. Είτε έπαιζε με την Μπαρτσελόνα, είτε έπαιζε με την Καρδίτσα. Δεν έχει. Μόνο αυτό. Ο Θεοδόρο το κάνει αυτό πάντα. Δεν είναι ωραίο. Τι δεν σου αρέσει. Δεν μου αρέσει γιατί... Θέλει να δώσει νέα τα παιδιά να παίξουν, να κάνουν, να ρωτήσουν. Ναι, φίλε, πρέπει από το πρώτο λεπτό να καταλάβει. Δηλαδή, ξέρεις τι, έδωσε δικαίωμα στον Πανιόνιο. Στο εγώ πρώτο. Στο κεφάλι θα σου πει, έριξα. Γιατί είναι ο Πανιόνιος. Που στο δεύτερο δεκάλεπτο κλάσα μέντες. Τελειώσανε. Στο πρώτο δεκάλεπτο όμως 31 πόντους. Να φας, να βάζεις 22. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν μπήκες καλά στο παιχνίδι. Ότι μπήκες χαλαρός, μπήκες. Άρα αυτοί που μπήκαν θα ρίξουμε 25. Ναι, για να τους κόψεις τον αέρα. Ακριβώς. Για να μην όμως ξεκινάει αυτό, να μην υπάρχει καν αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αδερφέ, πάρε 30-20 το πρώτο δεκάλεπτο και μετά βάλτε τους νεαρούς. Αυτό. Πιο επικίνδυνο είναι. Δεν είναι επικίνδυνο γιατί άμα σε βγάλει αλλαγή. Τον Πινελίκη που θα σε ρίξει θα έχει 150% δίκιο, θα κατεβάσει τα μούτρα σου κάτω, θα σε πετάξει στον πάγκο γιατί. Δηλαδή έχει πάτημα ο προπονητής να σε μπριζώσει έτσι, ξέρεις, χωρίς λόγο που, είναι, που πρέπει να γίνει. Ξέρεις εσύ γιατί. Ξέρεις εσύ γιατί. Δηλαδή τι μπήκες χαλαρά με τον Πανιόνιο αυτό και μετά είσαι κουρασμένος ή δεν θέλεις. Μόνο αυτό δηλαδή. Που, εντάξει, αν ήταν κάτι που το έκανε μόνο στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, θα συμφωνούσα μαζί σου. Εμένα μου προξένησε αρνητική εντύπωση ότι το έκανε με τον Άρη στο κύπελο. Κοίταξε, με τον Άρη στο κύπελο. Εγώ σκέφτηκα ότι θέλει να αποφύγει τη φθορά, να κερδίσει χρόνο. Όχι. Αλλά προφανώς γιατί δεν ήξερε τα παιχνίδια με τον Άρη. Πιο πολύ αυτό ήταν. Πιο πολύ αυτό νομίζω ήταν και γι' αυτό πήγε έτσι το μάτς. Εντάξει, να ξεκινήσει τώρα τον Καρά. Και τώρα ο Καράς έχει να παίξει. 6-7 παιχνίδια. Όχι, δεν παίζει και τα 2 λεπτά. Χθες μόνο έπαιξε. 4-5 φορές πήγα στο γήπεδο, δεν έπαιξε. Έχει στοιχεία αυτός, να ξέρεις. Αυτός έχει στοιχεία, απλώς πρέπει να δυναμώσει το κορμί του. Ναι. Όχι με βάρη, πρέπει να πάρει κιλά. Να γιατί φάει. Να φάει, πρέπει δηλαδή. Ωραία, να τσίσμε για αυτά που δεν τρώω εγώ τελευταία. Ξέρεις ότι για να με παχύνουν τι με κάνανε. Έτσι ήμουν και εγώ χτυκιάρης. Θυμάμαι, γιατί. Είχε κανονίσει ο Ιφκοβιτς ότι μετά την προπόνηση. Μου λέει θα τρώσει 9 η ώρα, ξέρω 9-9.30 και μετά στις 12 η ώρα θα πηγαίνει στα φασφουντάδικα, McDonald's, Goodies, αυτά και θα τρώσει ένα Big Mac ας πούμε και μια μπύρα. Εσύ ένα αποκλείδε να παίρνεις. Όχι ρε, δεν ήμουν αδύνατος πολύ, ήμουν 85 κιλά.
Και έπρεπε να. Δηλαδή, έκανα βάρη, γινόμουν. Αλλά είμαι πάρα πολύ. Δεν μικρό κορμί, ρε, ναι. Δεν είχα. Και μου λέει κομμένα τα βάρη. Πρέπει να πάρεις κάμια δεκαριά κιλά και μετά ναι. Να τα χτίσουμε. Εγώ να μένω τώρα πέρα από τη θύρα 7, μικρά Ασία 20 γη. 10.30 ώρα να παίρνω το 14. Αμα δεν είχε delivery McDonald's τότε. Τι delivery, ρε. Goodies δεν είχε, ρε. Που είχε λαμπράκι goodies. Πήγε φάει goodies. Όχι, έπρεπε να πάω, δεν είχε τότε. Ποια λαμπράκι τότε, ρε. Το 92 σου μιλάω. Είχε λαμπράκι goodies. Που κλείεται. Και αν πρέπει να πήγαινα μέχρι πέρα. Στη σελίδα μας κάποιος να γράψει αν είχε το 92 στη λαμπράκι goodies. Ο τέτοιος. Πώς το λέει. Ο Μανώλο σίγουρα το ξέρει. Ο Μανώλο το, από τα 130 κιλά που είναι, τα 111 τα κάνει στη λαμπράκι στα goodies. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και έτσι πήρα μια δεκάρα κιλά, γιατί έτρωγα 9 στο ρέμα. Μηχανική πέρα φαγητό. Έτρωγα στο ρέμα το εστιατόριο. Ναι. Πήγαινα σπίτι και μετά 11.30 ώρα, 14, αείτε κάτω Εγνατία. Και έτρωγα αυτά. Συνταγές Σοφίας πήγαινες. Για να φας ένα McDonald's, ένα Big Mac. Μπρε, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι με δεν μου αρέσει η μπύρα. Ούτε με δεν μου αρέσει η μπύρα. Δεν μπορώ να πιω μπύρα. Και έπρεπε, να πίνω, και έπρεπε να πίνω μπύρα. Συχαίνω με την πίνα πραγματικά. Είναι ό,τι πιο βαρύ. Και όταν έρχονται και μου λένε κάτι, ξέρεις, τρώω τα πάντα και δεν μπορώ να παχύνω. Και... Άσε, αδερφέ, κάνε αυτό που έκανα εγώ. Να δεις που παχύνεις. Διατροφολόγος. Θα πάω. Το αποφάσισα. Πού? Σε διατροφολόγο. Έλα, σε γράψω εγώ μία. Δεν με γράψεις εσύ μία, ρε. Πλάκα κάνεις. Κοίτα, να σε μετρήσω για ποιο λόγο. Τι να σου πω, ότι είσαι 113 κιλά. Με 70% λίπος και να σε μετράω μετά από ένα μήνα και να λες «Α, έπεσε το ρίπος γιατί η τσιμπίδα είναι, την έστριψε». Έτσι κάνουν, για να ξέρεις. Στρίβουν την τσιμπίδα. Την πράσινη γίνει που είναι, στρίβει από πάνω, έχει κανουλάκι. Α, ναι. Βέβαια, τι, η ζυγαριά που κάτω δεν έχει εκείνο το... Αυτή έχω πάει σε φαρμακεία που είναι 2 μείον, δεν ξέρεις. Καλά στα φαρμακεία. Μόνοι τους τα αλλάσουν. Τέλος πάντων, 8.30 πήγε η ώρα. Να πούμε και τους. Βασίλη, τι κοιτάς? Βλέπεις ότι έχω όρεξη σήμερα και δεν μπορείς, ε. Να πάμε και στους χορηγούς μας. Πάμε για μια βόλτα σήμερα. Σπα πριβέ, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, μασάζ. Σας, φίλοι, Ιωάννη είμαι... Κολέτη 24. Είμαι off. Δίπλα στο One Salonica. 5.30-5.80. Θυμόμαστε απ' έξω. Ο το Καλογεράς. Ο το Καλογεράς κορυφαίος, δε φίλε. Φίλε, τα μάξι, θα βάλω ένα πολύ τα πά. Θα βγάλουμε και ένα φράγκο, δε φίλε. Βγάλουμε και ένα φράγκο. Το θέμα σου ποιο είναι. Να ξέρεις ότι θα πάω εκεί και θα βρω τη λύση. Ναι. Μπαίνει σε όντο καλογέρα.gr. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω σε 3 σημεία στην πόλη. Και δυτικά και ανατολικά και στο κέντρο. Γιατί η στροφή Τριανδρία είναι κέντρο. Κέντρο δεν είναι. Ναι. Σου μεγάλωσε εκεί. Άντε. Κέντρο είναι. Bigshoes.gr. Όποιο έχει πρόβλημα και δεν βρίσκει το νούμερο των παπουτσιών που χρειάζεται. Bigshoes.gr στην Αθήνα είναι. Σε μία μέρα είναι εδώ τα παπούτσια. Και άμα κάτι τυχαίνει και δεν σου κολλάνε καλά. Τα γυρνάς πίσω, τα σε, μέσα σε 2-3 μέρες όλα γίνονται. Ακριβώς. Μπες βγες. Μαλλιάς, ο οποίος θα πάω αύριο. Αύριο τελικά. Γιάννης Μαλλιάς, αύριο. Το καινούργιο τραγούδι το έχει έτοιμο. Όχι, το έχει έτοιμο, αλλά δεν είναι καταχειρωμένο αυτά που σας λένε. Μακρυγιάννης 46, Άνω Ηλιούπολη. Κορυφαίο κομμωτήριο ανδρών. Κομμώσεις ανδρών. Και τι άντρες, 2 μέτρα παλικάρια. Πάμε στο διάδρα. Γιαννούλη, 2-0 και 3-0. Κάτσε με την έβαλε και άλλο και το χάσαμε. Δεν είναι καλά τα πράγματα, 2-0. Στο πόσο είναι. Προλαβαίνει η Λαμία να το γυρίσει, πιστεύεις? Εσύ που νιώθεις από μπάλα. Όχι. Δεν προλαβαίνει η Λαμία. Τώρα που το μίλησες, φίλε, όμως. Έλα, μισή ώρα έχουμε. Ένα λοιπόν, Αναστασιάδης αποστημένη μπάλα. Θέλω να μου πεις. Και ένα ο Βάτερσον. Θέλω να μου πεις. Σήμερα μόλις άκουσες την κλήρωση. Του κυπέλου. Ρε, το περίμενα εγώ μια εβδομάδα αυτό το πράγμα. Εγώ έλεγα στον Τζορμπατζόγλου μια εβδομάδα τώρα και το μιλούσα όλη την ώρα, ναι, ότι η σημαντικότερη μέρα για τον πρωταθλητισμό του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο
είναι η Δευτέρα. Και όλοι με κοιτούσαν. Λέω, είναι κλήρωση του κυπέλου εκεί. Αν είναι κλήρωση του κυπέλου, τα φέρει έτσι. Τα πάντα είναι μια ισορροπία του τρόμου. Ναι. Δηλαδή οι λεπτομέρειες παίζουν τεράστιο ρόλο. Γιατί η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έχουν συγκεκριμένα καλά και στραβά. Ναι. Αλλά αν τα συνδέσεις όλα, είναι μία ή άλλη. Δηλαδή είναι οι ίδιες ομάδες πάνω κάτω. Πες μου, τι, με το που είπαν Ολυμπιακός. Άκου, θα σου πω εγώ. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική η κλήρωση του κυπέλου, γιατί απλούστατα είναι ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να επιβαρύνει το πρόγραμμα των ομάδων. Και παρακαλούσα να μην πετύχουμε εμείς ΑΕΚ Ολυμπιακό. Ναι. Και να έρθει το ΑΕΚ Ολυμπιακός τώρα το ζευγάρι. Εμένα μου ήρθε το double κατευθείαν στο κεφάλι. Δεν μου έρχονται εμένα αυτά. Εγώ είμαι πιο πραγματιστής από σένα. Εγώ βήμα-βήμα κοιτάω. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει ένα πρόγραμμα τώρα, μας το δείξω, γιατί τα έχω μελετήσει όλα. Επειδή δεν ξέρω το πρόγραμμα, είπαν ότι σε ένα μήνα παίζουν τρεις φορές αυτοί οι δύο. Θα σου δείξω τώρα ακριβώς γιατί το είχα μελετημένο. Περίμενε. Παίζει 20 του μηνός, σήμερα έχουμε 15. Γενάρη. 20 ναι. Γενάρη, Λάρισα ΑΕΚ. Ναι. Δύσκολο. 23 με 25 και διάμεσα 24 νομίζω βγήκε. 25 νομίζω παίζουνε. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι. Κύπελο. Μετά έχει το μοναδικό εύκολο 27 του μηνός. Α, όχι, 24 παίζουν τότε. 27 του μηνός ΑΕΚ Λαμία. Και μετά έχουν μία εβδομάδα κενό. Ξανά Ολυμπιακός ΑΕΚ πρωτάθλημα. 6 Δευτέρου ΑΕΚ Ολυμπιακός Κύπελο. Μετά 11 Δευτέρου ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης πρωτάθλημα. Που είναι και αυτό δύσκολο μέσα σε τέτοιο πρόγραμμα. Ναι, ναι. Γιατί είναι καλή ομάδα ο Αστέρας. 15 Δευτέρου ΑΕΚ Δυναμό Κιέβου. ΑΕΚ Δυναμό Κιέβου. Ναι. Ωραία. Καπάκι 18 Δευτέρου ΑΕΚ Ξάνθη. Δύσκολη ομάδα και Ξάνθη. Δεν είναι από τους Άσους. Είσαι ένα μήνα πόσα παιχνίδια. Θα σου πω, ρε. 22 από 18-22 ταξιδεύει στο Κίεβο για τον Δυναμό Κίεβο ΑΕΚ. Και γυρνάει και 26 παίζει Ατρόμητος ΑΕΚ. Δεν θα τα αντέξει. Δεν έχει τέτοιο βάθος η ΑΕΚ για να αντέξει αυτό το πράγμα. Ωραία. Πόσα παιχνίδια είναι σε ένα μήνα. Από 20, ναι, από 20 μέχρι Γενάρη. 22. Μέχρι 26 Φλεβάρι, ναι. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 παιχνίδια. Ανά τρεις μέρες παιχνίδι. Ανά τρεις μέρες παιχνίδι. Δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, ενώ έχει το δύσκολο κομμάτι του προγράμματος στον πρώτο γύρο, που κλείνει στην Τούμπα, ναι. Ωραία. Φορτώνεται και με δύο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Τρία ντέρμπι. Το ένα ήταν προγραμματισμένο, ήταν το πρωταθλήματος. Ναι, εντάξει. Με τη σημερινή κλήρωση έχει και άλλα δύο ντέρμπι. Θέατρο είναι από κάτω, κάνουν πρόβες, μην αγχώνεις. Δεν λέω τίποτα σούτια μήπως πέφτουν. Όχι, όχι, όχι. Πάμε να δώσουμε κανένα. Στην αρχή όταν ήρθαμε εδώ πέρα, σε αυτό, από κάτω έχει σχολή θεάτρου, του Βουτσινά. Ποιο είναι ο Βουτσινά, αυτό το παππού. Ναι, πέθανε όμως. Δεν είναι ναι, ναι. Ναι, άρα είναι αυτή η σχολή. Και ακούμε αρχή, φωνές γι' αυτό τώρα. Όταν ήρθαμε να κάνουμε εκπομπή εδώ, νομίζαμε ότι τρώμε ντου. Ακόμα. Λέμε τι έγινε, μας βρήκαν κιόλα. Με τα πολλά, τέλος πάντων, για μένα η πιο σημαντική μέρα της σεζόν ήταν η σημερινή. Έχεις δίκιο. Μόνο και μόνο, άσε τι θα γίνει. Μόνο και μόνο που βλέπεις, τρομάζει αυτό το πρόγραμμα. Χθες η ΑΕΚ που την είδα με τα Γιάννενα ήταν χειρότερα από τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα πιέζανε. Τελικά με τον πέναλτι τι έγινε. Δεν, ήταν πέναλτι καθαρό, και δεν το έδωσε. Καθαρό πέναλτι, τι να είναι. Και δεν το έδωσε. Μας. Και τον γκολ ήταν offside. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Μετά. Μετά η Άκη είναι τυχερή, δε, γιατί βάζει γκολ μετά στο καπάκι. Ναι, ναι. Γίνεται 1-0. Ισοφαρίζει ο Γαρουφαλιάς που έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του. Ένας πιτσιρικάς στο εξάρι τους. Ισοφαρίζει. Και εκεί που πιέζουν τα Γιάννενα για να κάνουν το 1-2, γίνεται μια μεγάλη παλιά στην περιοχή της, του ΠΑΣ και γλιστράει ο Μιχαήλ. Και εκεί βρίσκεται το χρόνο ο Λιβάγια που έχει ποιότητα, βγάζει τον Αραούχο τέτα τέτ και γίνεται το 2-1. Και μετά καπάκι έχει και αποβολή τα Γιάννενα. Μάλιστα. Δεν είναι καλά η ΑΕΚ. Είναι πολύ δύσκολο να αντέξει. Πλέον μετά τα σημερινά, ο βασικός διεκδικητής, συνδιεκδικητής
του πρωταθλήματος είναι Ολυμπιακός. Άρα ετοιμαζόμαστε για καταπακές. Και γελάω γιατί όλοι θεωρούν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει από την Αστέρα. Επειδή έκανε τις αγορές των παικτών, του Ίγκορ και του Πασαλίδη. Εγώ πιστεύω ότι με Παντελίδη προπονητή δεν θα κάτσει καμία ομάδα να χάσει, θα το παίξει το παιχνίδι. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, τώρα και τι να κάτσει να χάσει. Φίλοι, εντάξει, γινόντουσαν και αυτά, δεν γινόντουσαν. Γι' αυτό, τι λέμε εδώ πέρα, λέμε καθαρό ποδόσφαιρο, πρώτη φορά είναι τόσο ωραίο, είναι έτσι, έχει χαμό. Είναι ωραία, δεν ξέρουν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, αυτό που θέλουν όλοι, καθένας την αξία του. Ξαναγραφήσουν πάλι αυτά. Μια τρομερή ατάκα. Ένας που έχουμε εκεί στη Φόρτσα, που λέει αν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα, θα διδάσκεται για το πώς μπορείς να κάνεις τα πάντα λάθος και να πάρεις το πρωτάθλημα. Και φίλε, είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Τώρα άνευ πλάκας, ναι. Ξέρεις ότι εγώ δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ με κακία, αλλά ποδοσφαιρικά έχουμε κάνει εγκλήματα. Εγκλήματα. Δηλαδή, και ξέρεις τι μας έκατσε. Η μοναδική επιλογή προπονητή που είχαμε τον 20 Αυγούστου και μας έκατσε αυτό. Αποτύχει. Δηλαδή, αν είχαν και άλλους δύο διαθέσιμους, θα διαλέγανε άλλον. Σίγουρα. Ναι. Που δεν είναι ο Μουρίνιο, ναι. Αλλά είναι σοβαρός άνθρωπος, ρε φίλε. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι σε μια ομάδα να είναι σοβαρός άνθρωπος ο προπονητής. Ρε, η ομάδα κερδίζει. Κερδίζει η ομάδα, αλλά σου λέω τώρα, δεν είναι όταν εσύ έχεις ένα ρόστερ, ωραία, παίζεις εσύ 12 παίκτες, ωραία. Ναι. Και οι 6 είστε στη front line. Έχει ένα γκάρ. Ναι, καλά, εννοείται. Κατάλαβες τι να σου πω. Τα τεχνικά δεν θέλω να σου είπα. Τη... Άλλο σου λέω, σου βάζω. Μπε στον εαυτό σου. Ναι, καταλαβαίνω. Είσαι παίκτη σε μια ομάδα. Είσαι να παίζει 4 ψηλοί και ένα κοντό. Δεν γίνεται. Ή το αντίθετο. Όχι, το αντίθετο γίνεται. Ναι, δεν είναι μόνο όμως ότι θα παίζουν. Ξέρω εγώ, έχει έναν άσο, ναι. Ένα διάρι, ένα τριάρι. Ωραία, και 6 ψηλού. Ναι. Θα παίζουν οι άλλοι 40 λεπτά. Ναι. Και εσείς θα μοιράζεστε από 5. Που ναι. Λέει ο λόγος. Ναι, έτσι, έτσι. Ναι. Ωραία, δεν θα γυρίσει το μυαλό σου. Τώρα εμείς τι έχουμε στον ΠΑΟΚ. 8 μεσοεπιθετικούς για 3 θέσεις. 2 φορ που δεν ικανοποιούν τον προπονητή και τους αλλάζει κάθε 3 και λίγο. Ωραία. Αριστερό μπακ κανένα, παίζει ο Βιερίνια. Δεξί μπακ ένα, παίζει ο Μάτος να είναι καλά κάθε μέρα κερί. Εγώ θα γίνω από τους καλύτερους χριστιανούς του πλανήτη. Θα πηγαίνω, θα ανάβω κεριά. Μην πάθει τίποτα ο Μάτος. Και δεν έχει έρθει ακόμα και ο Μολέδος. Έχουμε 3 στόπερ και εκεί λιγότερους. Αλλά έχουμε 8 μεσοεπιθετικούς. Παντού λιγότερους εξάρι ψάχνουμε. Μισό εξάρι έχουμε. Αυτοί ποιο νούμερο φοράνε, το 8. Το εξάρι. Η μεσοεπιθετική. Δεν έχει τέτοια. Δεν το όνομά του. Τι λες εξάρι. Η θέση είναι να μην ναι, ποια είναι η θέση του το μεσοεπιθετικού. Εξάρι, μεσοεπιθετικού το 10 το και η Winger. Η Winger είναι extreme. Χου. Τα γάρι. Η Winger. 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 Ναι, ρε, αυτή η πλάγη. Όπως παλιά τα forward τα λέγανε L. L. Το θυμάσαι αυτό. L. Ένας playmaker, L. Δύο L και δύο center four. Ναι. Α, αλλάζει και ονομασίες και στην μπάλα, ε. Ναι, ναι. Winger. Winger. Τα extreme είναι. Ναι, κατάλαβα. Απλά τα extreme, παλιά λέγονται extreme, πέσαν στη γραμμή. Πλάγια. Στη γραμμή, ναι. Ναι, τώρα τα winger κλείνουνε. Είναι winger, είναι φτερά. Κατάλαβες. Και μετάφραση. Και μετάφραση. Στρατηγάκης 4. Στρατηγάκης 4. Όπω. Έχει πλάκα ρε φίλε, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ αν το κατακτήσει θα είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία οποιοδήποτε αθλήματος που τα έχει κάνει όλα λάθος και το κέρδισε. Πραγματικά. Εντάξει, πρώτον η ομάδα παίζει ωραία. Σαν εγώ ας πούμε τον ευχαριστιέμαι τώρα. Που βλέπω έτσι με τα λίγα που ξέρω από την μπάλα, που ξέρω μπάλα. Μ' αρέσει. Αυτό. Ο center four είναι λίγο, δηλαδή ένα πιο πολύ γκολτζί, ρε παιδί μου. Αυτό. Για μένα. Για μένα. Για σένα που ξέρεις τα εξάρια, τα τριάρια, τα διάρια και όχι, τα. Εγώ δευτό. Θεωρώ ότι δεν έχουμε πιάσει πολλές φορές πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης. Ότι έχουμε ρίξει ακόμα και 4 στον Παναθηναϊκό χωρίς να κάνουμε τίποτα. Έχουμε, αλλά έχει μια ισορροπία η ομάδα που επειδή ξέρει τι παίζει και αυτό είναι το ναι. Προπονητή, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Επειδή ξέρει τι παίζει, καταφέρνει και κερδίζει. Αυτό είναι το είναι πράγμα. Είναι πρώτη φορά, πρώτη χρονιά δηλαδή, έτσι που έχω δει αρκετά παιχνίδια της ομάδας, που παίζει το σύστημά της. Δηλαδή δεν αλλάζει με ποιον παίζει, δηλαδή
Αλλάζει, εννοείται, κάνουν την τακτική και όλα αυτά, αλλά είναι στάνταρ. Δηλαδή, εμείς παίζουμε, εσείς πρέπει να μας ακολουθείτε. Αντίπαλοι, όχι εμείς να αλλάζουμε το παιχνίδι σας. Όχι, όποιο και να έχει παίξει, μπορεί να παίζει το ίδιο πράγμα. Α, μπράβο. Το ίδιο πράγμα. Δεν... Τα χαρακτηριστικά κάποιων παιχτών αλλάζουν. Καλά, εντάξει, πάντα υπάρχουν το σκάουτι και πάντα υπάρχουν οι. Ναι, σου λέει απλά πράγματα, μην τρελαίνεσαι. Όταν παίζω στην Τούμπα θα χρειαστώ περισσότερο τον Κρέσπο που είναι γρήγορο. Ναι. Γιατί έχω πολύ, πολλά μέτρα στην πλάτη μου. Ωραία. Και ο αντίπαλο μπορεί να μου βγει στην κόντρα. Ωραία, άρα χρειάζομαι τον Κρέσπο που είναι πιο γρήγορο. Όταν παίζω εκτός έδρας που είμαι πιο μαζεμένος πάντα, δεν παίρνω πολλά ρίσκα. Βάζει το μαλέζα. Βάζει το μαλέζα. Έλα, είδες που τα... Ναι, απλά είναι τα πράγματα. Έτσι. Όταν παίζω εντός έδρας που ξέρω ότι ο αντίπαλος φοβάται να βγει μαζικά. Στα εντός έδρας βάζει Πρίγιοβιτς. Βάζει Πρίγιοβιτς. Γιατί κινείται εκεί μέσα στην περιοχή ή θα τη βγάλει την άκρη κουτσά στραβά. Ωραία. Και στα εκτός. Και στα εκτός βάζει το κουλούρι. Για να μην. Δεν είναι μόνο αυτό. Για να μην έχει ο άλλος την άνεση να αναπτυχθεί. Ναι. Να πιέσει. Κυνηγάει, κυνηγάει. Ναι, αυτό κάνει. Βέβαια, στο πίσω μέρος του μυαλού του προπονητή, καταλαβαίνεις από αυτό το γεγονός ότι αν είχε έναν φορ που του έκανε τη δουλειά πραγματικά σε όλα τα επίπεδα, θα έπαιζε αυτός. Άρα δεν έχει. Αυτός ο φορ υπάρχει, πρέπει να τον πληρώσεις. Πρέπει να τον πάρεις. Ναι, να τον πληρώσεις. Όλους τους πληρώνεις για να τον φέρεις. Πάω να μην πληρώνει τον Μπρίκιτς, που εσύ είσαι καλύτερος θεματοφύλακας από τον Μπρίκιτς. Εννοείται. Ναι. Με τα χέρια που έχω. Ναι, αυτό σου λέω. Εσύ δηλαδή, άμα σου λέγανε λίγο τεχνική, πώς να πέσεις. Τι τεχνική, για ποιο, γιατί εμείς δεν πέφτουμε, δεν ξέρουμε να πέφτουμε. Δεν ξέρεις να παίχτησε. Άντε βρε, άντε ρε, άσχετε τώρα. Θα πάω να σου βάλω 5 πέναλτι και άμα πιάσεις ένα, θα χάσω ένα χιλιάρικο. Μπίλε, βάλε τραγούδια, ρε. Πάμε, φέρε. Όχι, θα πάμε, θα πάμε κανονικά σε 5x5, σε κανονική αιστεία. Ναι. Και άμα δεις, αν πλησιάσεις ένα σούτ εσύ, ωραία, εγώ θα χάσω ένα χιλιάρικο, έτσι. Εντάξει, έγινε. Ωραία. Δεν λέω να το βγάλω out. Δηλώθηκε. Δεν μετράμε τι out. Δεν μετράει out. Το out δεν μετράει. Τι είναι, το ξαναλέξουμε. Δεν μετράει. Εγώ πανάληψη. Να βάλω δύο μήνες, δεν φίλε. Πανάληψη. Όχι, δύο μήνες έχω να βάλω στο πέναλτι. Τι είναι, πανάληψη. Δύο μήνες έχω να βάλω στο πέναλτι. Μπορεί να πάει κάποιο out. Αλλά εσύ δεν θα πιάσεις. Πέναλτι. Είναι δυνατό. Ξέρεις τι ασκήσεις κάνουμε εμείς. Για να ξέρεις. Δεν είναι η ίδια τεχνική του θεματοφύλακα, ρε. Ποιο μωρέ, αυτό που κάνετε με τους κοιλιακούς, τους πλαϊνούς που είναι ένας και το δίνει την μπάλα. Ο τρόπο που πέφτει. Τι εννοεί. Αν το κάνω συρτό, δεν προλάβει. Οι καλύτεροι στο να πέφτουν είναι οι βολυμπολίστες. Για να ξέρει, άσχετε. Αυτή έχουν είναι. Καλύτερα ριφλέξ, οι εννοείται. Ωραία. Πολύ πιο γρήγορο. Θα πάμε να δούμε μια προπόνηση. Πολύ πιο γρήγορο. Μια προπόνηση τερματοφυλάκων. Συγγνώμη, οι τερματοφυλάκοι. Τι να δω, προπόνηση τερματοφυλάκων. Δηλαδή, τι κάνουν. Κοιλιακού κάνουν, ραχαίου. Τι κάνουν, έχουν τρομερή έκρηξη. Κάνουν. Και αυτό με τα μπαλάκια το καινούριο τώρα, ποιο το έβγαλε σε βίντεο και κάνουν όλοι μπαλάκια. Όχι, δε. Ξέρεις τι είναι να σε τραβάει μύτο. Στο ένα μέτρο και να πιάνεις την μπάλα. Εμείς την πιάνουμε την μπάλα, δεν την αποκρούμε. Την πιάνουμε την μπάλα. Και αυτή την πιάνουμε. Έχω πει εγώ έναν προπονητή του ΠΑΟΚ, φέρ τους αυτούς τους δύο να κάνουν προπόνηση μπάσκετ. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ και δύο μπάσκετ, δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Και? Καλύτερη προπόνηση, δεν ήρθα. Η καλύτερη προπόνηση είναι να πετάς την μπάλα shoot σε rebound που κάνουμε εμείς οι δικές ασκήσεις στο μπάσκετ για να φτιάξουν τα χέρια τους. Έπρεπε όλοι οι τερματοφύλακες να έχουν μπράτσα. Όχι να είναι λεπτοί, αδύνατοι και ψηλοί. Καινούργια μόδα. Οι πιο γυμνασμένοι αθλητές. Πιο γυμνασμένοι, μωρέ. Πιο γυμνασμένοι. Τρέξουν 100 μέτρα και πέφτουν κάτω. Όχι, δεν τερματοφύλακες. Ναι, ρε. Τι, όχι. Έχει κλείνει προπόνηση τερματοφυλακών, άκου που σου λέω. Ποιο, κάτω δεν του βάζουν και κάνουν κοιλιακούς. Δεν κάνουν μόνο αυτό. Συνδυαστικές μόνο ασκήσεις. Αυτό κάνουν. Συνδυαστικές ασκήσεις κάνουν. Μπερδεύεσαι. Έκρηξη σε μία έσκηση μπορούν να κάνουν. Ναι. Ωραία, άλματα, sprint. Που ζω, κόλκας, όλα τα ξέρει. Αφού 10 προετοιμασίε. Ποιο τα όλα. Τι 10 προετοιμασίε. Δεν του είδε. Του είδα. Δεν ξέρει που κάναμε. Ξέρει που κάναμε προπόνηση. Στη θύρα 3 κάναμε. Κάτω στην Τούμπα. Λέζαμε του άλλου προετοιμασία μαζί κάναμε. Αυτό έγινε πριν 20 χρόνια. Τώρα τι εγκύμαση κάνουν τώρα. Τι του μετράνε. Όχι, δεν έχει αλλάξει σου λέω. Σταμάτα, μην επιμένει. Ρώτα κάποιον. Δεν το βρίζα, το φίλο σου. Ρώτησε το Μιχόμπροδο, το θείο μου. Ο θείο σου τα πιάνε έτσι. Ο θείος είχε φυσική δύναμη. Σκύβει το δεν γυμνάστηκε. Μιλάμε για σφαλιάρα και κάσα. Και μοίραζε σφαλιάρες. Ναι, μοίραζε. Ξέρεις, όποιος πέρναγε. Ναι, δεν έχει. Ναι. Σοκατογόμαρο. Ναι. Και... Πάντως να ξέρεις, οι τερματοφύλακες πρέπει να κάνουν ασκήσεις. Αν ο θείος σου ήταν τώρα τερματοφύλακας, ναι. Θα έπαιζε Premiership. Ναι. Ο Μιχόπουλος ήταν από τους καλύτερους τερματοφύλακες πέρα από τον Πάουκ. Άσε το από τον Γκράζανε, επειδή έπαιζε μπουζούκι. Τα έχω δει live. Τι αν θυμάμαι. Τον πιέζαμε να ανέβει στην πίστα. Τρομερή ποιότητα.
Δηλαδή, ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής, γιατί κάναμε μαζί βάρη. Εκεί πέρα είχαν στο γυμναστήριο, ανεβαίναμε κι εμείς στην Τούμπα. Mm. Ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σήκωνε 100 κιλά πάγκο. Έπιανε την μπάρα και την πέταγε. Εμείς δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε τόσα. Απίστευτη. Τι να σηκώσεις, να θα φύγεις 5 μέτρα εσύ. Δύναμη. Μιλάμε για τον Νίκο τον Μιχόπουλο, Παλαμά Καρδίτσης. Από εκεί ήτανε. Ναι, ρε, σώ είμαστε. Θείος μου είναι κανονικά. Από πού είναι θείος σου? Ναι, το σώ της μάνας μου. Δεν τον φέρεις μια φορά, γελάσουμε και τον χώνουμε. Πού είναι τώρα? Ξέρεις ότι έρχεται και μου μιλάει καρδιτσιώτικα. Γι' αυτό το θέλω, να έρθω στη μέση. Χριστό δεν καταλαβαίνει κανένα τίποτα. Ναι, ρε, να έρθω εγώ στη μέση για να γελάω. Γιατί να γέλα με αυτό, του φύγει ένα χέρι, να σε ξαπλώσει. Με κρυφό αγαπάει εμένα. Δηλαδή με κράζει, αλλά με αγαπάει. Α, και αυτό σε κράζει. Όλοι με κράζουν. Γιατί ρε? Έτσι ρε φίλε, έτσι πάει. Γιατί σε κράζουν? Δεν κατάλαβες γιατί με κράζουν. Σε θαυμάζουνε? Δεν ξέρω. Κράζεις, θαυμάζεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω φίλε. Δεν βάζει λαμία γκολ. Δεν βάζει λαμία γκολ και δεν γυρνάει το παιχνίδι. Για να δούμε ευκαιρία, χάσαμε. Ισλαμία, τρία. Τι είναι αυτή, τι... 2-0 στο 77 είμαστε. Δύσκολα. Όχι, ο Ολυμπιακός έχασε. Ωχ, τι θα κάνουμε. Πλάγιο Ισλαμία, έλα, το γυρνάμε, έλα, έλα, έλα. Πάμε στο διάλειμμα, πάμε. Συζητάω με τον μαμάτσο, τον κανονικό μαμάτσο, όχι τον αβαβάτο φίλο σου, τον Άμπαλο. Ναι. Τον Μαουρίτσιο. Τον παλωμένο, τον Παουλ. Μαουρίτσιο, μα ακούει. Ναι, δεν ξέρω. Ακούει ή μόνο. Μα ακούει. Και τι έχει να πει. Και, έχει μία εκδοχή ναι. που δεν την έχω σκεφτεί εγώ, δεν έχω μελετήσει πολύ. Όχι, τέτοια λέγεται τώρα να, όχι, όχι, να περπατάει 2-10 Γιαννούλης θα γίνει. Όχι, ρε, όχι, θα σου πω. Λέει ότι βάσει του ρόστερ που έχουμε, επειδή είναι μεγάλο, ναι. ο αποκλεισμός από την Ευρώπη μας έκανε κακό. Βέβαια. Γιατί η θεωρία Τζορμπατζόγλου, γιατί τώρα οι τρεις μας μιλάμε, ωραία, η θεωρία Τζορμπατζόγλου είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει τίποτα από Ζαμπράνο, γεγονός είναι αυτό, ίσα έχασε τα δύο τέρμπι από τον Ζαμπράνο, Μαουρίτσιο, Λεβέκ που δεν έπαιξε ποτέ, Ελκαντουρί δεν έχει πάρει τίποτα, ποιος άλλος έλεγε. Ρέι, πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα και Μακ. Έχεις ένα ρόστερ με 20 άτομα. Δηλαδή, πόσα εκατομμύρια δεν έχει πάρει κάτι. Ναι. Για τον Κατορίδη δώσαμε 1 εκατομμύριο, 1.300 αγόρα και 1 εκατομμύριο τον παίκτη. 3 εκατομμύρια χωρίς τους φόρους είναι του Κατορίδη. Ωραία. Ναι. Μαουρίτσιο, 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο μόνο Μαουρίτσιο. Ρέι, αγορά 1,3. Συν 600-650 χιλιάρικα. Ζαμπράνο, δανεισμός ένα 250 που δεν τα δίνουμε τελικά και δεν αμείνει. 2 εκατομμύρια έφτανε ο δανεισμός μέχρι το τέλος. Ο Μακ 600 χιλιάρικα. Ωραία. Και ο Λεβέκ 400 χιλιάρικα που τα κλαίει το σύμπαν. Ωραία. Αυτός είναι ο τραυματίας που είναι συνέχεια τραυματίας. Ακούω ρεζόα είναι η απάντηση που έδωσε. Α, έτσι. Έτσι, ναι, έτσι εξηγείται. Ωραία, πρέπει να μου εξηγήσει ο Μαουρίτσιο και τα μικρά τα τρεξιματά. Άκου λίγο και θα σου πω τι λέει. Λοιπόν, ο Μαουρίτσιο, εδώ ο φίλος μας. Ο Μαμάτσος λέει ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε Ευρώπη, ναι. θα είχαν καλύτερο ρυθμό όλοι αυτοί. Θα ναι. υπήρχε λιγότερη γκρίνια που προφανώς σε μια ομάδα που δεν παίζει γκρινιάζει και το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό εσύ. Όχι, εγώ πάντα έπαιζα οπότε δεν είχε γκρίνια. Και όποιος δεν έπαιζε, όταν δεν έπαιζε όσο ήθελε, έτρωγε τον προπονητή. Θα είχε δύο ομάδα καλύτερα τις αδυναμίες της. Ναι. Εντάξει. Μα γιατί να δει τις αδυναμίες, απλώς έχει. Έχει πολλούς παίχτες. Δεν έχει παίξει πολλά ανταγωνιστικά παιχνίδια. Καλούς. Έχει πολλούς καλούς παίχτες. Μεγάλο ρόστερ. Και δεν φτάνουν τα λεπτά συμμετοχής για όλους. Αυτό ναι, είναι. Αλλά δεν έχει και πολλά ανταγωνιστικά παιχνίδια. Το να τσεκάρεις τι στην Κέρκυρα. Που ο κορυφαίος παίχτης είναι ένας Διόγο που μέχρι πρότινος είχε ξέρω εγώ 1,5 καλό παιχνίδι. Α, δεν είναι αυτό μωρέ. Δεν είναι το τι υπάρχει. Βλέπεις, καλά το λέει, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Και δεν φτάνουν τα παιχνίδια. Δεν φτάνουν τα παιχνίδια. Δεν φτάνουν τα παιχνίδια. Και σου λέει αυτή είναι η δουλειά. Ότι εγώ αν είχα τα 6 του ομίλου που έτσι... έχασα μέχρι τώρα. Ωραία. Θα είχα δώσει χρόνο σε όλους. Θα είχαν ρυθμό. Δεν θα έκανε κοιλιά η ομάδα, αυτό θέλει να πει. Δεν θα έκανε. Θα, με το rotation και με αυτά. Όλα πράγματα που δεν πιστεύω στο rotation. Αυτή η λέξη πρώτον είναι γελία.
Είναι γελία αυτή η λέξη. Έχει για όλους. Μπάσκετ δεν πιστεύεις για το τι σου. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τον μπάσκετ, μπορείς να κάνεις αλλαγή ό,τι ώρα θέλεις. Ναι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Και έχουν βγάλει τώρα τρεις λέξεις. Η μία είναι το rotation που ξαφνικά όλη η Ελλάδα λέει rotation. Υπάρχει η λέξη momentum. Ξαφνικά όλοι ξέρουν τι σημαίνει το momentum. Το momentum είναι free form, εντάξει. Ναι, δηλαδή είναι καινούργια μόδα. Και άλλη μία λέξη που με διαφεύγει τώρα, αλλά και αυτή όπου την ακούμε γυρνάνε τα μυαλά. Το pick and pop. Pick and pop δεν έχει καμία σχέση, παίζουν οι φλόροι. Όποιος παίζει pick and pop είναι κότα, να μην πω το άλλο που πήγα να πω. Είναι ο ψηλός που βγαίνει και σου τάρι. Ναι, αυτοί που φοβούνται να μπουν εκεί μέσα στο μπλε, εκεί μέσα στη ρακετούλα. Κοτούλες είναι. Χέστης. Ναι, χέστης λέγεται. Συγγνώμη, Σουρού. Λέγεται. Λέγεται, επιτρέπεται. Ποιος είναι η μεγαλύτερη κότα, δηλαδή. Όλοι που παίζουν τώρα. Όλοι που παίζουν τώρα. Δεν πάει κανένα μέσα στο καλά. Μόνο ο καινούριο που έχει ο Πάκ. Ο Τζάκσον πάει. Δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα τέτοιο ψηλό. Ο Μιλουτίνοφ δεν πάει. Ο Μιλουτίνοφ λόγω. Ναι, αυτοί οι δύο. Αλήθεια, μόνο αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχουν άλλα έτσι γομάρια που θα πάνε από στάρουν και θα. Ο Μαυροειδή πάει. Για μπασκεμπόλε μιλάμε τώρα για ξυλοκόπου ψηλού. Γιατί δεν φίλε, τα βγάζει τα λεφτά. Ούτε τον του... έβλεπα. Ναι, μωρέ, τάπε τρώει. Τάπε, 2-12 τρώει τάπε. Δεν τρεπόμουν εγώ. Επειδή με έριξε τάπα, θα το χτύπαγα στην άλλη φάση. Ναι, φίλε, με έριξε τάπα, είσαι ωραίο, μπράβο, αλλά πάρει τη γονατιά σου. Ναι, ναι. Τον, και αυτό φαίνεται και δυνατό και έτσι. Αυτό είναι αρτσούμπαλο. Ναι. Είναι θετικό για μια ομάδα, δεν ζητάει την μπάλα, δεν κάνει τίποτα. Τρέχει όλη την ώρα πάνω κάτω. Το δίνουν την μπάλα, τρακέρει μόνο του, τα χάνει από κάτω. Βάζει και ο δικό μα τα χάνει όλα από κάτω. Ο δικός μας πήρε χθες ένα rebound, αδερφέ, NBA rebound, δηλαδή πήρε πάνω από τρεις με αγωνιά, με λίγο αγώνα στο λαιμό του, δηλαδή επαγγελματικό rebound. Και σηκώνεται να σουτάρει και πιέρμπολη μπάλα. Σοβαρά μιλά. Ναι, ρε γάμο. Εντάξει, φίλε, άμα το έκανε και αυτό. Ξέρεις τι, θέλω να πάω να το μιλήσω μια φορά και θα πάω να τον πω, πήγαινε πάρε πέντε και μπες στο YouTube, και δες τον Μάση που έπαιζε στον Άρη, είστε ίδιοι ακριβώς. Και αυτός κάνει ό,τι κάνει αυτός. Σουτάκι, ο Μάση, και ο Σούντρε, τρέ, τίποτα δεν Σούντρε. Μα αυτό πρέπει να κάνει. Και εγώ όταν ήθελα να γίνω καλύτερος, έπαιρνα κασέτες, τότε DVD πιο μετά, να δω παίκτες που τέριαζα, που ήμουν περίπου πάνω κάτω ίδιος, για να δω και πήγαινε και τα έκανα. Καλά, είμαι μοναδικός, αλλά... Σε ξεφωνίζει ο Μαμάτσος. Ας με ξεφωνίζει. Στο Βάζελο πες του δεν έπαιζε, αλλά πού να γκρινιάξει η κότα. Ποιος. Τι είπε τώρα, στο Βάζελο. Ναι. Για δες μετά τον πρώτο μήνα εκεί που πήγα να φύγω, που έκανα μια μανούρα εκεί πέρα, και σταμάζεψα. Πήρα το γάμπα, το λομάκι, έλα Αθήνα να φεύγουμε μετακόμιση. Δεν με έβαζε ο Μπράντοβιτς. Μετά που έκανα και μια μανούρα εκεί, με έδωσε κάτι μπινιλίκια, ίσουσα. Μετά έπαιζε 25 λεπτά για Νάκη. Άμα θες, μπες να δεις τα ρεκόρ της Ευρωλίγκας. Δεν είναι για να έχεις ο Μαμάτσος. Ναι, ναι, ο Μαμάτσος. Ναι. Μπες στην Ευρωλίγκα να δεις το ρεκόρ που έχω. 95% στα δίποντα. Σπάσαμε όλα τα κόντερ. Αλλά έτσι είναι αυτά. Ξαναγυρνάμε στο rotation που λες. Δεν τα καταφέραμε. Τίποτα, 2-0, τέλος. Τίποτα, και ο Ολυμπιακός μέτρος πρέπει να ήταν. 10 τελικές. 4 στο στόχο, 2-0. Κατοχή για να δούμε. Αυτά μετράνε ή να μην τα ασχοληθώ. Τι να σου πει, κατοχή, τι, 70-30, πόσο ήταν. Δεν λέει. Γιατί δεν λέει. Τρέξανε 152 χιλιόμετρα. Ξέρεις τι, για ένα στατιστικό που πάντα με ενδιέφερε. Πόσα φάουλ γίνονται, τα γράφουν εννοείται. Ναι. Για πες περίπου πόσο φάουλ γίνονται σε έναν αγώνα. Φάουλ. 11 για τον Ολυμπιακό, 16 για την Λαμία. Αλίγα είναι αυτά, έτσι δεν είναι. Normal. Εκεί παίζει. Εμείς γενικότερα πρέπει να είχαμε χθες. Δηλαδή να μπει Super League. Σε ντέρμπι είναι πολύ πιο πολλά, έτσι δεν είναι. Ανάλογα. Ανάλογα πώς βγάζει τις κάρτες ο διαιτητής. Μετά και αυτό. Όχι κάρτες, είσαι... Σου λέω, αν ο διαιτητής... Ναι. Αν ο διαιτητής... Από την αρχή πας και δίνεις μια γεμάτη εσύ. Πάπ, στη βγάλει. Που συνδεμούν όλοι. Εγώ είμαι υπέρ αυτό. Ο διαιτητής κανονικά, και ο διαιτητής σου λέει, είναι δίκοπο μαχαίρι.
Γιατί άμα δεν γίνουν κότες μετά την πρώτη κίτρινη και αρχίζει και τις βγάζει από το ένα, θα τελειώσουν το παιχνίδι με 8. Εντάξει, σπάνιο είναι αυτό. Δεν είναι σπάνιο, έχουν ξεφύγει παιχνίδια. Έχουν ξεφύγει παιχνίδια, δεν είναι εύκολο. Κοίταξε, μετά άμα αποβληθεί ένας, η δεύτερη αποβολή είναι ότι και καλά μας τρώνε οι διαιτητές και πάνε και επίτηδες, κάνουν τσαμπουκά οι παίχτες για να έχουν άλοθη. Μην νομίζω, όταν πέφτουν οι κάρτες όλοι πρέπει να, ξέρεις, να ηρεμούν και να κάνουν, γι' αυτό άλλωστε γίνει και οι κάρτες, δεν είναι μόνο για αυτόν που τη δέχεται, όλοι βλέπουν γιατί την έφαγε. Άμα φάει κάποιος κόκκινη και πάει μετά από μερικά λεπτά και ξανατραβήσει κλωτσιά ο παίχτης της ίδιας ομάδας που έφαγε την κόκκινη ή την κίτρινη, ξέρω εγώ, αυτό είναι για να προκαλούν τον διαιτητή. Ναι, αλλά ο διαιτητής είναι και κότα, φίλε. Δεν είναι κότα οι διαιτητές. Έχει κότα. Οι διαιτητές είναι συνήθως άνθρωποι που δεν καταφέραν να γίνουν επαγγελματίες παίχτες. Όταν εγώ χωρίσω τους αγαπούσαν κανόνες τόσο πολύ το άθλημα, αντί να στη γίνουν χατμπολίστες, γίνανε διαιτητές. Βοηθήστε να τελειώσουμε το παιχνίδι καλά, σταμάτησε τα καραγκιουζλίκια. Ωραία, τι θα σου πούνε ρε διαιτητές. Βέβαια, το μεγαλύτερο παραμύθι των διαιτητών, ξέρετε είναι. Ήταν άλλος μπροστά, ρε. Δεν είδα τα πόδια, δεν είδα τα χέρια, είχε κορμιά μπροστά. Αυτό λένε. Στο ποδόσφαιρο δεν το πούνε αυτό. Αυτό λένε. Αυτό λένε, μωρέ. Οι διαιτητές, αυτό είναι ο παπάς τους. Ήταν μακριά και την ώρα κάτι μπήκε μπροστά μου, κάποιος με μίλησε. Ξέρεις τι δικαιολογίες λένε. Ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Δεν είναι οι διαιτητές έτσι. Σου λέω, αντί να κάνουν κοινωνικό έργο, δηλαδή να πούνε να κάνουμε κάτι, μπαίνουν με ένα τουπέ ότι είναι... Να μην το πω. Δεν ξέρω. Εγώ τους ψηλώ... Τους έχω βαρεθεί. Λένε τα ίδια και τα ίδια. Σε εμάς τέλος πάντων. Όποτε ερχόταν τίποτα κανένας παράγοντας και έλεγαν... Πήραμε, μιλήσαμε με την ΚΕΔ, με τη ΔΕΚ, με την, πώς τα λένε αυτά εκεί πέρα και θα μας παίξουν 50-50. Τρία φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο, ο καλύτερος παίκτης. Έξω και τελείωνε το μάτσο. Θα σου πω ένα απλό παιχνίδι που έγινε αυτό. Αυτό είναι στο μπάσκετ. Άμα στο θέλει να σε κοπανίσει, άμα θέλει να σε κυνηγήσει ο διαιτητής, σε δίνει, κοίταξε, πρώτα είναι, τα πάντα είναι φάουλ. Είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Τα πάντα, γιατί υπάρχει επαφή. Επαφή απαγορεύεται, έτσι δεν είναι. Στο ποδόσφαιρο όχι. Ενώ επαφή, τι όχι. Όχι, ρε, φίλε, δεν ακουμπάνε, χτυπάνε. Δηλαδή οι αγκώνες, δηλαδή, δεν είναι ότι ανοίγεις τον αγκώνα, μόνο και μόνο που πας δυναμικά, δεν είναι φάουλ. Το 80%. Αν είναι όμο με όμο, όχι. Εντάξει, με όμο με όμο, ποτέ δεν είναι. Τι είναι, η ισομετρία έχει. Ναι. Μπαμ, πέφτει. Τζατζάρις. Τζατζάρις. Τέλος πάντων, στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω. Στο μπάσκετ κάθε επαφή είναι φάουλ. Hand-checking και τέτοια, ξέρεις. Το οποίο παγορεύεται. Άρα κάθε φάση είναι φάουλ. Ναι. Και αυτοί κάνουν μαντεψιά, ποιο θα δώσουν, ποιο δεν θα δώσουν. Αυτό κάνουν. Αυτό κάνουν. Στο ποδόσφαιρο εμένα μου είχαν πει ότι είναι 50-50, ο Σπάθα στο Χαριλάου. Μη στεναχωριέσαι, Σταύρο, όλα καλά. 50-50. Και όταν ξεκίνησε το παιχνίδι δεν το πίστευα. Λέω ότι 50-50, δεν πίστευα ότι είναι 50-50. Το φάγαμε το παραμύθι του Πιλάβιου τότε, ο πατέρας είχε καθαρίσει την πουγάδα. Δεν είχε βρει πρόσφορο έδαφος βέβαια στο Κλειάδης Βικελίδης για να κάνει ό,τι ήθελε να κάνει. Ακόμα και η αστυνομία στο κόλπο φράγκαρε την ομάδα που φτάσει εκεί. Βέβαια, τι νομίζεις, η αστυνομία δεν είχε ρόλο. Μια χαρά είχε ρόλο. Όλοι έχουν ρόλο. Όταν μας βάλανε και περπατάγαμε στο ΣΕΦ, αντί να μπούμε μπαίνεις και που μπαίνουν τα λεωφορεία στα 50 μέτρα είναι τα ποδητήρια, μας βάλανε και κάναμε 600 μέτρα γύρω-γύρω από την άλλη μεριά. Έχουν μποξέρ στη Θεσσαλονίκη και έχουμε πυγμάχους. Ναι. Δεν έχουν μποξέρ, το ξέρεις αυτό. Όχι, ρε, παλαιστές. Παλαιστές, ναι. Αυτοί μποξέρ. Πυγμάχους. Πυγμάχους και μποξέρ το ίδιο πράγμα, ρε. Ναι. Τέλος πάντων, και μας πάνε γύρω-γύρω. Και μας σταμάτα η αστυνομία και μας άδειαζε τις τσάντες. Να δουν τι έχουμε μέσα. Να μας πάσουν τα νεύρα. Τι, γιατί. Α, και η αστυνομία στο κόλπο. Ναι. Εννοείται. Βγάζαμε τώρα παπούτσια. Ναι. Εμείς τους κάναμε. Κάλτσες. Κάτι τους κάναμε κι εμείς. Δηλαδή και ο Γρηγόρης. Εκεί ο Γρηγόρης δεν τον έσφιξε τον Έντι Τζόνσον. Ξέρεις το είπα αυτό. Όχι. Παίζουμε με τον Ολυμπιακό και έχουμε τον Έντι Τζόνσον. Πεχτάρα αυτός. Και έχουμε βάλει τον Γρηγόρη. Τον κοντό. Ναι, ξέρεις, ναι. Το ρακλάκι εκεί πέρα. Να πάει να δώσει το χέρι στον Έντι Τζόνσον.
για να του σπάσει, ξέρεις, να φύγει τα ανάγκες εκεί πέρα και να του με χαμόγελο γρηγοράκι. Hello, και κάτι τέτοια, και δίνει το χέρι και ο άλλος δεν το έβγαλε από την τσέπη. Είχε τα χέρια μέσα στις τσέπες, δεν το έβγαλε. Α, έτσι και το έβγαλε. Την ψαχουλεύτηκε. Ωραίες εποχές, αγνές. Αγνές εποχές. Πόσο χάσατε εκείνη που κάνατε το κύριο του Κουμπίδες και Φιλίας? Ήταν η κηδεία ήταν. Το Θεία ένα. Όχι, του Στογιάκοβιτς. Α, ναι. Ναι, τώρα τελευταία, αυτό ήτανε. Α, ναι, δεν ναι. Έπιασε μαγκιά, ε. Γιατί το πρώτο μάτς χάσαμε, γιατί βιάστηκε να σουτάρει, χάσαμε 2 πόντους ή 4, κάτι τέτοιο. Αλλά είχαμε, δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Αλλά το είχα στο σουτού στο Γιάννη. Στην Θεσσαλονίκη κερδίσαμε, ξέρω, 10-15 πόντους. Και το τρίτο παιχνίδι πήγαμε εκεί. Και βάλε ο Ντούντα να πάμε γύρω-γύρω. Προπονητής του Ντούντας αυτούς. Ναι, ρε. Η Ιβκοβίτς τα έκανε όλα αυτά. Η Ιβκοβίτς από την... Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία μέρα που είναι, όλα τα ελέγχει. Όλα, τα και πάντα. Αυτά. Τα πάντα. Και μόλις ήρθε, μόλις πήγε στον Ολυμπιακό προπονητής, για ασφάλεια εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις ποιον πήρε? Ποιο? Τον Γρηγόρη. Ο Ολυμπιακός έχει τον... Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ναι, όχι ακόμα. Ακόμα, εντάξει. Το... Δουλεύει το παιδί. Τι. Με το κάμπατο. Να δούμε εδώ. Πήρε παίκτη ο Άρης, το ξέρεις αυτό, ναι. Ποιον? Δες τα μούτρα και πες μου, καλός είναι. Τι σχέση με τα μούτρα, ρε. Τι σχέση έχουν τα μούτρα, ρε. Όταν δες πρώτη φορά το Σερπατίνι, δεν είπες ότι είναι βαλούτα? Ήρθε πολύ μικρός αυτός, ρε. Δεν το είπες. Αν το Μίστερ Μπίν ήταν. Ωραίος παιδί, 16. Ωραίος. 16 και τι κάνει, 5 λεπτά, 10 λεπτά. Μια χαρά καριέρα, ρε. Εντάξει, στον Ολυμπιακό τώρα και στον Παναθηναϊκό που ήταν, εντάξει, αλλαγή του... Και στην Ισπανία, σε Μεσσές, δεν είναι? Σε Ιταλία. Το Ιταλία πήγε? Ιταλία πήγε, πέρυσι ναι, στην Ιταλία παίζε. Ο Μοράλες όταν ήρθε, δεν σου έκοβε ότι... Ο είναι... Αντώνιο Μοράλες, αδερφός, με το Δον Κιχιώτη και είσαι Ισπανικά. Αυτό δεν το είπε στον αέρα. Στον αέρα το είπα, ρε. Δεν το είπε στον αέρα, εκτός ήμασταν. Αφού γέλαγε ο Μπίλης. Αέρα το είπε. Στέλα μηνύματα. Γιατί στέλνετε μηνύματα μετά? Το Δον Κιχώτη. Σήμερα έγραψα άρθρο για το Δον Κιχώτη. Είδες, σε δίνω και τροφή. Ναι, άσχετο με το... Μετά θυμήθηκε ότι μου λες. Γιατί που μου κόλλησε μόνο από σένα. Ωραία, έχει κάτι... Έλα να σου πω εδώ. Ως. Τι ως, ομάδα, ως. Ως, Νάιμέγκεν 2-0. Το ως και το Νάιμέγκεν είναι δίπλα-δίπλα, κοντά στο Άρνεμ. Εκεί που κάνουν προετοιμασία. Τα έχω περπατήσει εγώ αυτά, φίλε. Τα έχω περπατήσει όλα. Στην προετοιμασία εσύ τι κάνεις ακριβώς? Θες να σου πω το πρόγραμμά μου από το πρωί μέχρι το βράδυ? Ναι. Ξυπνάμε 8 η ώρα. Πάω, ισοπεδώνω το πρωινό. Συγγνώμη, μένεις στο ίδιο ξενοδοχείο με τους αθλητές? Όχι, ρε. Ποτέ δεν μένουμε στο ξενοδοχείο με την ομάδα. Ρωτάω, ρε, πού να ξέρω, ρωτάω. Μια φορά μείναμε στο Ντόνετσκ και με έμαθε τι έγινε. Τέλος πάντων. Αυτό που σου λέω έγινε το 2005. Ναι. Από τότε δεν έχουμε ξαναμείνει με την ομάδα μαζί που θέλουμε. Εντάξει, ρωτάω, ρε, φίλε, δεν είναι. Έχουμε 17. Αλλά γενικά είναι άβολο και για αυτούς και για εμάς. Εννοείται. Εμείς θέλουμε να έχουμε την καβάτσα. Τώρα, άμα μου έλεγες ναι, μένουμε στο ίδιο, από... δεν πρέπει να μένει. Τώρα, γι' αυτό θα σου απαντούσα. Δεν μου έλεγες μένουμε εδώ, δεν είναι ωραίο για τους αθλητές. Ούτε για μένα είναι ωραίο. Για σένα δεν με νοιάζει, αλλά για τους αθλητές. Για μένα νοιάζει εμένα. Εννοώ. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ θα έκανα. Ναι, 8 ώρα γιατί σηκώθηκε. Α, για να πας στην προπόνηση, την πρωινή. Ναι, εγώ μου σηκώθηκε. Πέρυσι το πρωινό σου το σεβαστό. Κοίτα, έχω 2 τακτικές. Ή παίρνω φραπέ μαζί μου στο εξωτερικό. Πάντα, ρε, φιλέ. Ναι, αλλά τώρα έχω άλλες, επειδή ευθυνή ήταν οι εσπρεσιέρες, παίρνω εσπρεσιέρα. Αγοράζω από εκεί. ο Big Reporter, oh my god. Ναι, ρε, φιλέ. Βάκα τραγούδι, ρε, από κάτω, εσύ. Ναι. Δυνάμωσε τα λίγο, ρε. Δεν είχε ακουστικά, ρε. Να τα ακούω από εδώ, ρε. Ακούς. Εσπρεσιέρα, κανονικά, κάνω το εσπρεσάκι μου, το φρέντο. Μαθαίνω τους Βλάχους και τους Ολλανδούς να κάνουν φρέντο εσπρέσο. Ξέρεις τι φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο μόνο στην Ελλάδα υπάρχει? Ξέρω, δεν ξεκινάμε για την πρωινή προπόνηση. Ναι.
Βλέπουμε την προπόνηση την πρωινή, η οποία συνήθως είναι απαράδεκτη. Εννοείται. Ναι. Είναι κουρασμένοι. Όλοι. Όλοι είναι κουρασμένοι. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσει πολύ το κομμάτι της. Δεν μου αρέσει πολύ το τακτικό όταν βλέπω προπόνηση. Όχι ασκήσεις και βλακίες, τέλος πάντων. Πώς αντέξεις, φίλε, 10 μήνες. Γι' αυτό πας στα βουνά. Δεν έχει βουνά η Ολλανδία. Κάτσε και το έκανε ένας εκδότης μια φορά εδώ. Τρέξιμο στα βουνά της Ολλανδίας έγραφε. Σε πρωτοσέλιδο. Και αυτοκτονήσανε 30 Ολλανδοί. Ορειβάτες. Πώς το λένε. Μετά πηγαίνουμε, κάνουμε συνεντεύξεις για τα ραδιόφωνα της εφημερίδας Μαμουσουτού. Το σπάμε ανά δύο παίκτες κάθε μέρα για να δούμε το έργο. Πηγαίνουμε μετά στο δωμάτιο, γράφουμε. Ναι. Εγώ πάω στην πισίτα. Εντάξει. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Κάνω λίγο 20 λεπτά λίγο κολύμπι για να καίμε καμιά φορμίδα. Ποτέ. Ποτέ. Τι. Κάνω ρε. Κάνω. Άκου. Τέλος πάντων, συνέχισε και μετά πας από απογευματινή προπόνηση. Βλέπεις. Βλέπουμε, δίνουμε ό,τι έχει τελευταίο και μετά πάμε για φαΐ. Αυτό είναι. Εσείς γιατί δεν κάνετε γυμναστήριο. Εκεί που έχει πισίνα δίπλα δεν έχει και γυμναστήριο. Δεν έχει. Στο, αυτό που μένουμε στο Άρνεμ δεν έχει γυμναστήριο. Αν είχε, μπορεί και πώς να έκανε καμιά είναι, ώρα. 20. 17. 17. 15 με 17. Αλλά ρε φίλε, ξέρεις τι είναι ωραίο. Ξέρεις εγώ γιατί πηγαίνω στην προετοιμασία. Δεν χάνω προετοιμασία ποτέ. Δηλαδή πήγαμε Αναστασιάδη, ρε φίλε, που πραγματικά θα πεθάνω και την ώρα. Ναι. Πώς το λένε. Θυμάσαι που ήμασταν μικροί, εσύ δεν τόσες, γιατί ήσουν από μικρός παίκτης. Εγώ δηλαδή υπήρχαν μέρες που δεν κοιμόμουν για να βγουν οι εφημερίδες να δω τι έγινε στην προετοιμασία. Δηλαδή πήγαινε 5, έπαιρνα εφημερίδα και μετά κοιμόμουν. Γιατί οι πρώτες εφημερίδες γίνανε 5 η ώρα. Ναι, ναι. Ή ξυπνούσα πολύ πρωί για να πάω πάρω. Για να δεις τι έγινε στην προετοιμασία. Να δω τι έγινε στην προετοιμασία. Είναι ή πήραμε κανένα παίκτη. Αν... Ναι, ναι. Τότε τα νέα, δεν υπήρχαν site και τέτοια. Ναι. Και μου ήταν αποθυμένο πάντα. Είχα πολύ ωραίο φλάσ με την προετοιμασία. Και από την ώρα που έγινα δημοσιογράφος και μετά έχω δει 16. 15. Εγώ έχω κάνει, ξέρω ότι κάποια χρόνια, για 10 χρόνια έκανα 2 προετοιμασίες το καλοκαίρι. Για εθνική ομάδα. Και, ναι. Και μετά ναι, καπάκι. Έχετε όμως λιγότερο χρονικό. Το πρόγραμμα σας είναι πιο συμπιεσμένο, το πρωτάθλημα. Λιγότερα παιχνίδια έχετε γίνει. Τότε. Γιατί λες. Γιατί ξεκινούσε το Οκτώβριο, ρε. Να παίζετε. Όχι. Οκτώβριο άλλαξε τώρα τα τελευταία 7-8 χρόνια. Πότε ξεκινούσατε. Αρχές Σεπτέμβρη. Και στα σχολεία. Ναι, αφού έχει play-off, έχει πρώτες 8 ομάδες play-off. Παίζει 2 φορές μετά τετράδα, μετά τελικούς και είναι 5 στις 3 νίκες. Τώρα έχουν μικρύνει τις λίγκες για να δώσουν έμφαση ναι, στις λίγκες. Ναι, γιατί έχει πολύ εθνική ομάδα τώρα. Παλιά υπήρχε ανά 2 χρόνια ευρωπαϊκό, ανά 4 χρόνια ναι, παγκόσμιο. Δεν υπάρχει το αυτό. Υπάρχει, αλλά υπάρχει τώρα και η Ολυμπιάδα, υπάρχει και παίζεις για να προκριθείς. Παλιά δεν υπήρχε να προκριθείς. Πρώτοι πέντε πήγαιναν Ολυμπιάδα. Ναι. Τα άλλα έκανε σε... Πραγματικά. Ναι, βέβαια. Παλιά τώρα. Στο Μουντιάλ δεν προκρινώσουν, ρε, άμα ήσουν στην πεντάδα πρώτη... του Παραδοπαϊκού. Όχι, όχι. Πρώτοι 4 πηγαίνανε. Πρώτοι 5 στο παγκόσμιο. Μάλιστα. Πάμε στο διάλειμμα, θα τα αναλύσουμε κι άλλο μετά. Ναι. Διαβάζω πριν. Μαζονάκης θα ζητήσει δικαστικά τα λεφτά του από το Sky. Ο Μαζονάκης. Τώρα πέφτω. Προσφυγή και ο Θεοφάνους. Για οφειλές από τον Αλαφούζο. Τι γίνεται. Πού να μην έκανε το Survivor να κονομούσε. Ναι ρε φίλε, τώρα έχουμε κάνει γνωστό στο Survivor. Ναι έχω. Μπασκεμπολίστρια. Ποια. Αυτή η ίδια ηλικία έχουμε με αυτήν. Καλή. Ωραία, ωραία. Παντρεμένη με τον Μπαταβούκα. Παντρεμένη. Ναι. Ξέρεις παντρεμένη. Μου σου κάνεις ο Ιησούς, γιατί. Είναι ηλικία μου αυτή ρε φίλε. Υπήρξα και εγώ παντρεμένος. Μία φορά. Οι κακές γλώσσες είναι δύο. Όχι, μία φορά. Όχι. Φίλε, και... εσύ το σκέφτεσαι. Όχι. Το γαμό. Δεν πέρασε έτσι. Ξέρεις πώς μπορείς να μπεις αυτό το λούκι. Αν αποφασίσεις για παιδί.
Γιατί τα έχουν έτσι στήσει ναι, οι αλήτες. Έτσι τα έχουν κάνει. Ωραία, που σε βάζουν στο λούκι. Ξέρεις φίλε, είναι άσχημο αυτό. Δηλαδή ήμουν σε μια παρέα και μου λέει παντρεύεται ο, ξέρω, ο Κώστας. Γιατί παντρεύεται, γιατί έπινε έγκυος. 9 στους 10 λέει γκαστρωμένη, γκαστρωμένη, την γκάστρωσε όλη με τη μία. Ρε φίλε, δεν θα παντρευτεί από έρωτα. Χλωμό. Θα τραβήξω μια στιγμή, μην τραβιέσαι μια ζωή. Φίλε, το άργησα να το πιέσα. Τουαλέτα τώρα. Τουαλέτα, γύρω 2 λεπτά πριν μάγκες, τουαλέτα. Τουαλέτα, ναι. Τουαλέτα, φίλε, γιατί. Γιατί δεν είναι. Έχω ένα φίλο, φίλε, σε 5 δευτερόλεπτα. Ούτε τουαλέτα δεν προλαβεί να πάει. Εντάξει, σε μικρότερη ηλικία ή σε τέτοια. 41 χρονών είναι, πια μικρότερη ηλικία. Να μπει στο ίντερνετ, αδερφέ, να κάνει ασκήσεις. Υπάρχουν τέτοια. Τι, για λέγε. Υπάρχουν ασκήσεις. Τι ασκήσεις υπάρχουν, και εδώ ασκήσεις. Παντού υπάρχουν, παντού οι ασκήσεις. Ειδικά οι γυναίκες πρέπει να κάνουν ασκήσεις. Αυτές εννοείται ότι πρέπει να κάνουν ασκήσεις. Αυτές πρέπει να μην υπάρχει χαλαρότητα, εννοείται. Ασκήσεις συνεχώς. Συνεχώς. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, εντάξει. Τίποτα άλλο να μην κάνουμε. Ο κάφρος. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κάνουν ασκήσεις. Αναπνοές. Πώς κάνουν οι κολυμβητές άπνοια. Εντάξει, μια συμβολή σε αυτό το φίλο σου. Να σκέφτεται φασολάδα και μπάμιας και τίποτα τέτοιο για να του φεύγει και να ξανακερδίζει λίγο χρόνο. Μπορεί να αυξήσεις τα 8 ποιοτικά σου λεπτά, φίλε. 8 ποιοτικά λεπτά δεν μπορώ εγώ παραπάνω, φίλε. Εκεί είσαι. 8 ποιοτικά λεπτά. Δεν μπορώ παραπάνω. Δεν υπήρξε επαγγελματίας αθλητής. Είχα όμως στιγμές, δε φίλε, μία ώρα και ένα τέταρτο κάποτε. Τι? Ναι, ναι. Η συγκυσία αυτή που έκανες και όλο το βράδυ. Όχι, ρε. Αυτό μία που λένε, φορά. Αυτό που λένε ότι κάνω όλο το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Και ξέρεις τι, πάνε οι γυναίκες και λένε, πάπου τι έγινε χθες, γιατί είσαι κουρασμένη, ρωτάει μία την άλλη και λέει, πάπου όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Τι, ψέμα μεγάλο. Τι ψέμα, εννοείται ψέμα. Ψέμα δεράστιο. Δηλαδή, αυτός που όλο το βράδυ θα σου πω κάτι, πώς μπορεί να γίνει. Να κοιμάται. Όχι, όχι, όχι. Θα σου πω εγώ, 15 χρόνια φυλακή. Ούτε, δεν κρατιέται. Θα βιάζει και θα ξαναγεμίζει, θα το φορτίζει, θα το κινητό. Okay, 15 χρόνια φυλακή. Ναι. Ωραία. Το πρώτο 6 δεύτερα, 6,5. Χοντρά, χοντρά. Χοντρά, χοντρά. Χοντρά, χοντρά. Δεύτερο. Να φύγουν τα ντόρτια. Λίγο χαμούρεμα ούσου του. Ναι. Στο 20 λεπτό άλλη μία. Ναι. Ωραία. Χαμούρεμα πάλι. Ενώ εμείς στη φάση που είμαστε που δεν κάναμε φυλακή. Ναι. Ελπίζουμε στο διακτηνισμό. Δηλαδή και να τελειώσει και να υπάρχει ο διακτηνισμό. Όχι. Θυμάσαι και. Τι όχι. Μην είσαι τόσο αρτσούμπαλος, ρε φίλε. Εγώ αρτσούμπαλος. Πρέπει να αγαπάς τις γυναίκες. Σε αγαπάω τις γυναίκες. Τα μηνύματα έρχονται. Δεν με αγαπάς και τέτοια. Κόλκας έχει μηνύματα. Όχι, ναι. Αυτό σας μην με αγαπάει. Δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν... Αυτό όντως είναι μεγάλη αλήθεια. Πρέπει να το αναλύσουμε. Να το αναλύσουμε εδώ. Αυτός που έχει κάνει όλο το βράδυ σεξ να εμφανιστεί. Να εμφανιστεί. Και να μας, να μας φέρει και αυτή που το έκανε όλη τη μέρα, όλο το βράδυ. Πω, πω, όταν ερχόταν αυτό. Μετά κρατάει και μούτρα. Λέει, εμείς γιατί όλο το βράδυ. Λέω, ποιος είναι, λέω, αυτός πάνω να το χαιρετήσω, να το να πει. Να γνωρίσουμε το σφίχτη, ρε φίλε, ναι. Να το μάθω, να μου πει. Αμά να πλακώνεται στα κουμπιά. Ποια κουμπιά, ρε. Και με τα κουμπιά, τι. Έχουν τα τέτοια, ρε. Τα κατοστάκια, τα βιάκρα και αυτά και το παίζουν σφίχτες. Ξερικά δεν νομίζω τι κάνουν, ρε. Τι να κάνεις, είναι έτσι αυτά. Τι έτσι είναι αυτά οι παπατζίδες. Μπίλη, εσύ όλη τη νύχτα κάνεις. Τη μέρα. Ο σφίχτης στο libero.gr. Έτσι όπως το βλέπω, πάντα το βλέπω στους ίδιους παλμούς. Μπορεί να βαριέται και να στέλνει άλλον. Ναι, δηλαδή, να πει, τον κόβω λίγο. Έλα Λίτσα, θα έρθει ο Κώστας σήμερα, καλά. Δηλαδή για έτσι τον κόβω. Το έχει πιο πολύ φιλικό αυτός έτσι. Είσαι φίλος. Είσαι αγρίμη. Τι είσαι, είσαι φίλος. Φίλος γυναικών. Έχεις κολλητές γυναίκες, δε εγώ. Σοβαρά μιλάς. Ε? Τι λες, μα πώς το κάνω αυτό. Φιλές. Ναι. Που δεν σου παίρνει το μυαλό ένα έτσι να... Όχι. Και τι συζητάτε. Τι συζητάτε. Ναι. Τι κάνατε το προηγούμενο βράδυ, όλο το βράδυ. Στα λένε. Κάπως έτσι. Τι είναι αυτά τα... Τι είναι, μπράβο ρε Βασίλη. Τι παρέες είναι αυτά. Μπράβο.
Τι να πω, ρε φίλε, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αδελφέ στο Λίμπερο είσαι, εδώ πέρα είναι. Τεστοστερόνι. Αφού δεν ξέρουμε, πατάμε. Γλιστράει κάτι. Κολλάει κάτω. Τι μύτε πάμε, μην πετύχουμε κανέναν. Τι να κάνει τώρα. Αυτά έχει ζωή. Ακυρώθηκαν οι πτήσει. Άντε πάλι. Εγώ πέταξα κανονικά. Οι πρωινές, τελειώσαμε. Δεν ξέρω, τώρα ένας... Πιλότος. Ή ένας. Όχι, ένας δικός μας άνθρωπος εδώ, του Concept. Ναι. Ήταν να πετάξει η Γερμανία και δεν πέταξε. Τώρα αυτή τη στιγμή, ναι. Τι, ο Μίχλες και τέτοια, τι έχει... Δεν πέταξε, δεν ξέρω, ξέρω πώς έχει γίνεται αυτό. Συνδύο συμμετοχής, 6 γκολ, 7 ασίστ στο Πέλκασε, τώρα το είδα. Πάει να σπάσει το ρεκόρ, 10 γκολ, 10 ασίστ έχει. Double-double. Είχε double-double. Που double-double στο ποδόσφαιρο είναι εκατομμύρια. Βέβαια. Όχι, σαν εμένα που το έχω μέσα όρο. Εσύ είναι μπάσκετ. Πάπου είδα ο ένα παιχνίδι NBA, τις προάλλες, τις ασίστ. Τις μετράνε όλοι. Μία πάσα assist μετράει η assist και ξαφνικά τώρα όλοι έχουν... Δίνω εγώ δεξιά σε ένα στο τρίποντο και σου τάρεις είναι assist. Όχι, εδώ κάνουν και τρίπλα και τις μετράνε. Άλλο πάλι και αυτό. Γι' αυτό οι Αμερικάνοι είναι και κολλημένοι με τα νούμερα, φίλοι. Προσπαθούν εκεί να με το ζόρι να φτιάξουν καινούργια νούμερα. Σου είπα, το βασικότερο είναι οι Αμερικάνοι στο μπάσκετ και οι Άγγλοι στο ποδόσφαιρο. Αυτοί το κάνουν αυτό το πράγμα. Απλά οι Άγγλοι επειδή είναι πιο Ευρωπαίοι, λιγότερο σαλιάριδες. Ναι, οι Αμερικάνοι είναι πιο σαλιάριδες, ναι. Με το μπάσκετ. Με τα στατιστικά μάλλον. Όχι το μπάσκετ, σε όλα κάνουν. Οι Άγγλοι το κάνουν πολύ καλά προσωποκεντρικά. Δηλαδή θα βρουν έναν παίκτη που έκανε το ίδιο πράγμα 100 χρόνια πριν, ξέρω εγώ. Εντάξει, διαβασμένοι είναι. Δεν πίνουν καφεδάκια το μεσημέρι. Στο κέντρο διαβάζουνε. Ο μηχανισμός δουλεύει. Ο μηχανισμός δουλεύει, αυτό έχει σημασία. Δίνεις εντολές σου και όλα είναι ρολόι. Πάμε για χαμάμ. Πάμε σπα πριβέ. Πάμε να λιώσουμε. Πάμε να λιώσουμε τώρα. Όπα. Πόσοι θα είμαστε, είχαμε 50 άτομα. Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις, ούτε έρχονται ούτε πετάνε. Μανόλο ο Ταρίφας. Κονόμησες πάλι. Ρε πώς σήμερα Μανόλο. Δεν πειράζει. Κατέβα θα φας αύριο κανέναν ελβετό τουρίστα. Πήγαινε τον Τσιμισκή θα συζητήσει, πήγαινε τον από Κατερίνη. Όχι, όχι, ποτίδεα πρώτα. Ποτίδεα. Μετά πήγαινε από δεύτερο πόδι κάντον μία γύρα. Δηλαδή λίγο Ιερισσό. Τρίτο. Τρίτο πόδι. Λίγο πόδι. Εθνική Καβάλα Θεσσαλονίκης μετά και τον φέρνεις. Ξέρεις εσύ. Ξέρεις Μανόλο μου. Άιντε. Θα χαιρετήσουμε για τους ταρίφες μας. Σπα πριβέ, ερχόμαστε!